Σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Μεταφορών και ΠΕΧΟΔΕ ήταν τα προβλήματα στα έργα του αεροδρομίου Ιωαννίνων λόγω των λανθασμένων μελετών και της μη εγγραφής κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις Γιάπη κατά την επίσκεψή του στα Γιάννενα, προτιμήθηκε να αποσιοποιηθούν με την ελπίδα να γίνει κάποιο θαύμα. Τα προβλήματα αυτά είχαν συζητηθεί και στις συναντήσεις του Υπουργού Μεταφορών με τους τοπικούς φορείς, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος μάλιστα είχε υποδείξει και τρόπους για να μην σταματήσουν οι εργασίες. Πέρα όμως από μια διαβεβαίωση τότε, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία άλλη αντίδραση. Σε πολλά σοβαρά θέματα η αφασία των δημοσίων υπηρεσιών είναι διαχρονική. Το λέω αυτό γιατί θυμόσαστε πολλές φορές εσείς ως δημοσιογράφοι ότι οι τέως υπουργοί μεταφορών που ερχόταν στα Γιάννενα όλοι λέγανε ότι έχουμε ετοιμάσει τη μελέτη για το αεροδρόμιο. Το μόνο που προσετέθηκε τώρα τα τελευταία 3 χρόνια ήταν το μεταβατικό κτίριο για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις. Το προσωρινό κτίριο. Τελικά απεδείχθη ότι η μελέτη αυτή ήταν ένα συνοθήλευμα μελετών, οι οποίες μαζεύονταν από όλα τα αεροδρόμια, έτσι κάνει το ελληνικό κράτος, δεν κάθεται ποτέ να ασχοληθεί σοβαρά μέχρι που το είπε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πώς πρέπει να δουλεύει με το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και με το 4ο. Και φτιάξαν αυτή τη μελέτη, την είπανε ναι όλες οι τεχνικές υπηρεσίες και τη δημοπράτησαν. Η μελέτη αμέσως έδειξε κάποιες ατέλειες, κάποια πράγματα που έλειπαν με τα σύγχρονα που χρειάζονται για τα αεροδρόμια. Εγώ έκανα μια πρόταση στον κύριο Υπουργό όταν ήρθε, ότι επειδή δουλεύουμε στα έργα, ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται, από εθνικούς φόρους, γιατί θα αυξηθεί ο προπολογισμός του έργου, να αντιμετωπιστούν αυτά που δεν προβλέπονται, που θα διορθωθεί η μελέτη. Και από κοινοτικά χρήματα να μπει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να μην διαλυθεί με τίποτα η εργολαβία, έστω και αν υπάρχει διαχρονική ολιγορία στο θέμα της μελέτης, γιατί αυτό είναι απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και με όσο προπολογισμό βγάλει, να μπουν από εθνικά, από ελληνικά δηλαδή χρήματα, αυτά που δεν έχει μελέτη, και επειδή οι μελέτες στα ευρωπαϊκά χρήματα δεν μπορούν να αλλάζουν, από εκεί να μπουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο 4ο δηλαδή, στο ΕΣΠΑ όπως το λένε, για να γίνει το έργο. Κάθε ενέργεια διάλυσης της εργολαβίας, επαιτειότητη του ελληνικού κράτους, θεωρώ ότι είναι λάθος και πρέπει άμεσα το έργο να παρθούν αυτές οι αποφάσεις που πρέπει για να προχωρήσει το έργο. Ωστόσο, οι υπουργοί ΠΕΧΟΔΕ και Μεταφορών θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής νομού Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Βάγγελης Αργύρης, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως σε ανύποπτο χρόνο είχε εκφράσει φόβους και ανησυχίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Είναι αλήθεια ότι στο κανάλι σας σε ανύποπτο χρόνο, σε μία συνέντευξη, είχα ρωτήσει τότε μέσω της τηλεόρασης τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο. Πίστευα ότι οι υπεύθυνοι θα δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Αρκέστηκαν σε φιέστα ότι κατασκευάζεται ένα μεγάλο αεροδρόμιο, το οποίο αποδεικνύεται σε λίγο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα μέχρι που φτάνουμε και στη διακοπή των εργασιών. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και δημιουργεί τεράστια πρόβλημα. Πρώτον, αντιμετωπίζουν μια περιοχή όχι με τη δέωσα προσοχή, όχι δηλαδή με το σεβασμό που οι πυρώτες στέκονται απέναντι στην ελληνική πολιτεία, αλλά με μία λογική ότι εδώ είμαστε ηθαγενείς και κάποιοι μπορούν να μας μοιράζουν δώρα εξαγγέλλοντας κάποια πράγματα και μην λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια διελκυστίδα. Ο υφυπουργός μιλάει και μας παραπέμπτει στον Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι λάθος του Υπουργείου Μεταφορών, μας έδωσε λάθος μελέτες, και ο χορός καλά κρατεί. Εκτιμώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει άμεσα να επανέλθει στην πραγματική του διάσταση, δηλαδή στην κατασκευή ενός έργου που έχει σχεδιαστεί και πρέπει να υλοποιηθεί.